ο διάλογος ανάμεσα σε κράτη είναι κάτι λογικό και κάτι απαραίτητο, πόσο μάλλον όταν είναι γειτονικά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τι συζητιέται και ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των συζητήσεων πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τι σας ανησυχεί εσάς? Μας ανησυχεί πάρα πολύ και από την ενημέρωση που είχαμε από τον κύριο Γεραπετρίτη ως κόμμα, αλλά και βλέποντας και μια πορεία ιστορική των εξελίξεων και των σχέσεων με την Τουρκία, ότι υπάρχουν και παραμένουν στο τραπέζι, είτε τις λέει ο ίδιος ο Ερντογάν, είτε τις λένε διάφορα στελέχη, αξιωματούχοι του στρατού, της κυβέρνησης ή με άλλους λόγους, και παίζουν και εκείνοι αυτό το παιχνίδι του καλού και του κακού, να βγαίνουν σε κάθε φάση απαράδεκτες διεκδικήσεις που υπάρχουν και αμφισβητούν κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και αυτό ο ελληνικός λαός πρέπει να το γνωρίζει, ότι αυτά είναι στο τραπέζι. Και δυστυχώς είναι στο τραπέζι κάτω από τη συνολική νατοϊκή ομπρέλα και την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν παίξει θετικό ρόλο. Για να μην συζητήσουμε και πάμε πάρα πολύ παλιά από την Κύπρο, αλλά συζητήσουμε και για τα τωρινά. Άρα θεωρείτε ότι αυτό θα επιδιώξει να κάνει και στην επισκέψη του Ερντογάν? Είναι δεδομένο ότι γιατί και ο Ερντογάν δεν είναι ένας μόνος του. Στηρίζει και είναι πολιτικό προσωπικό κάποιων συγκεκριμένων μεγάλων οικονομικών συμφερόντων της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτά τα συμφέροντα βεβαίως και έχουν τέτοιες επιδιώξεις. Αυτά θα τα φέρουν πάλι στο τραπέζι και εδώ πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση από τον ελληνικό λαό κυρίως. Υπάρχει μυστική διπλωματία, ότι υπάρχει κάτι που συζητάνε? Αυτό δεν είναι και θέμα μυστικότητας. Όταν μιλάνε για το win-win, καζάν-καζάν, ίσως όποια γλώσσα θέλετε να το πούνε, όταν η μία από τις δύο, το ένα από τα δύο κράτη έχει επιδιώξεις, τι ακριβώς σημαίνει? Δηλαδή ότι έχουμε ξεφύγει από την εθνική γραμμή, ότι έχουμε ένα θέμα μόνο να συζητήσουμε? Σημαίνει ότι όλα είναι ανοιχτά και στο τραπέζι, ότι το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ που στοιχίζονται για τα δικά τους συμφέροντα και η ελληνική αστική τάξη, οι ελληνικές κυβερνήσεις, διαχρονικά τα υπόλοιπα κόμματα, θέλουν να τραβάνε από την αγκαλιά της Ρωσίας σε ένα μεγάλο ανταγωνισμό που οξύνεται στην περιοχή το κράτος της Τουρκίας, και με ισχυρό κράτος οικονομικά, στρατιωτικά, και σε αυτό δεν διστάζουν και δεν έχουν διστάσει στο παρελθόν να θυσιαστούν και κυριαρχικά δικαιώματα ή άλλα για να... Αντίστοιχα αυτό είναι και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή μπήκε και η πλευρά για το μεταναστευτικό. Δείτε τη συμφωνία την πρόσφατη, συγγνώμη κύριε Γιαννούλη, ήταν και η επικυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το μεταναστευτικό, πως τόσα χρόνια μετά, 6-7 χρόνια μετά, εργαλειοποιήθηκε. Και την πληρώνει αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει ξεριζωθεί για να διαπραγματεύεται τη θέση της. Θέλει επαγρύπνηση δηλαδή και χαμηλή εμπιστοσύνη στις κυβερνητικές διακηρύξεις. Για να μην λέμε τα αυτονόητα, ότι μιλάμε για τον πολύ κόσμο να δυσκολεύεται πάρα πολύ από ένα κύμα κρύβας με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς και με φορολεηλασία που θα ενταθεί και από το σχέδιο του προϋπολογισμού και από τον απαράδεκτο νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το θέμα είναι, και αυτή είναι η εθνική γραμμή που λέγαμε και πριν στα διεθνή, είναι και εδώ, δυστυχώς από όλες τις κυβερνήσεις, ότι τώρα το 2023 που κλείνει σε έναν μήνα, οι εταιρείες, τα μεγάλα μονοπόλια της ενέργειας, του εμπορίου, της ιδιωτικής υγείας έχουν ρεκόρ κερδών 15ετίας πάνω στον κόπο, πάνω στα βάσανα που τραβάει ο ελληνικός λαός, με πανάκριβο ρεύμα, πανάκριβο σούπερ μάρκετ και διαλυμένο σύστημα υγείας. Και για να μην μιλάμε μόνο τι θα κάνει κάποιος όταν εκλεγεί μετά από 4 χρόνια, το ΚΚΕ είναι τώρα εδώ για να πληρώσουν αυτοί, για να μπορούν να υπάρξουν ανάσεις ανακούφισης για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία μέσα από τις κινητοποιήσεις στους μεγάλους αγώνες, και εκεί θα κατατεθεί και το πιο ισχυρό ποσοστό, η δύναμη του ΚΚΕ και από τις προηγούμενες εκλογές.